Τουλάχιστον 304 είναι οι νεκροί από το σεισμό 7,2 βαθμών, ο οποίος έπληξε το νότιο-δυτικό τμήμα της Αίτης, ανακοίνωσε ο Διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας Τζέρι Τσάντλερ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άλλοι τουλάχιστον 1.800 άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς εξαιτίας του σεισμού. Οι διασώστες κατάφεραν να τραβήξουν πολλούς ανθρώπους από τα ερείπια. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου 125 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Port-au-Prince. Εκτός από τα θύματα, αναφέρθηκαν και εκτεταμένες ζημιές σε μια μεγάλη περιοχή. Αρκετές ώρες αργότερα, μετασεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή, προκαλώντας ξανά τρόμο. Ο Πρωθυπουργός της χώρας απίφθινε έκκληση για ενότητα. Ζητούμε αλληλεγγύη, εξαιρετικά δομημένη αλληλεγγύη. Δημιουργούμε μια ομάδα εργασίας για τον συντονισμό της βοήθειας, έτσι ώστε αυτό που συνέβη στις 12 Ιανουαρίου του 2010 να μην επαναληφθεί ξανά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη λύπη του και υποσχέθηκε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσφέρουν βοήθεια στην Αϊτή. Μου προκάλεσε λύπη ο καταστροφικός σεισμός, αναφέρει ο Τζο Μπάιντεν σε δελτίο τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση από πλευράς της Αμερικανικής κυβέρνησης για να αποτιμηθούν οι ζημιές και να προσφερθεί βοήθεια στους πληγέντες.